Τζόρτζια Παπαγεωργίου is in the house πάλι, γιατί έχουμε κρεμότητα από την πρώτη εκπομπή. Γεια σου, Τζόρτζια. Γεια σου, Δέσποινα. Πολύ καλησπέρα. Πώς είναι το Άμστερνταμ? Βροχερό. Τώρα ξεκίνησαν τα κρύα. Ξεκινάνε το χοντρό το μπουφάν, πάει το καλοκαίρι, έρχεται τα Χριστούγεννα, άλλη φάση. Και όλα αυτά. Το να ψάχνεις δουλειά όμως δεν γνωρίζει από καιρικές συνθήκες. Πάντα είναι μια καλή εποχή για να ψάχνεις δουλειά. Εγώ αυτή τη γνώμη είμαι. Δεν ξέρω τι λες εσύ γι' αυτό. Και παλιά που μου λέγανε Σεπτέμβριο είναι μια καλή περίοδος. Για μένα δεν λέει τίποτα αυτό. Για μένα είναι η στιγμή που το χρειάζεσαι, ρε παιδί μου τώρα. Τι θα πάει Σεπτέμβριο και Ιανουάριο? Δεσπίνα, συμφωνώ μαζί σου πραγματικά σε αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό, όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας. Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, όντως υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι όντως οι εταιρείες βγάζουν τις καινούργιες θέσεις. Για παράδειγμα, τώρα κλείνοντας το τέταρτο quarter, το τέταρτο τρίμηνο δηλαδή της χρονιάς, όλες οι εταιρείες είναι λίγο να δούμε τα budget, λίγο να κλείσουμε τις θέσεις που έχουμε ανοιχτές και βγάζουν το budget και δηλαδή τον προϋπολογισμό τους για την επόμενη χρονιά και πού θα κάνουν προσλήψεις, πόσες προσλήψεις και βγάζουν όλο το πρόγραμμά τους για την επόμενη χρονιά. Οπότε τώρα πολλές καινούργιες θέσεις δεν θα ανοίξουν, αλλά είναι η κατάλληλη περίοδος για τους ανθρώπους που πραγματικά ψάχνουν ενεργά να φτιάξουν, να ολοκληρώσουν το βιογραφικό, να ανασκουμποθούν, να πάρουν ιδέες, να γίνουν οι καλύτεροι ερευνητές και να ψάξουν να φτιάξουν όλη τη λίστα με αυτά που με τις εταιρείες και, που θέλουν και με τα industries που θέλουν. Οπότε μπορεί να μην υπάρχουν τόσες πολλές θέσεις, πιθανότατα, αλλά ωστόσο υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν για την έρευνα, για την έρευνά τους, για την ναι. αγορά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις σε κρεμότητα από την προηγούμενη φορά και the stage is yours. Από πού θέλεις θα ξεκινήσουμε? Δέσποινα, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία η αγάπη του κόσμου με όλες αυτές τις ερωτήσεις που μας έστειλε. Έτσι είμαστε τόσο γιατί όχι, είμαστε δοτικοί άνθρωποι. Πραγματικά, το γιατί όχι έχει ένα τρομερό κοινό με ανθρώπους, θα έλεγα κατά κύριο λόγο Έλληνες από όλη την Ευρώπη. Έλαβα μηνύματα από Γερμανία, από Γαλλία, από Ελλάδα φυσικά, από Ολλανδία, από Αγγλία. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος σε ακούει σε πολλά μέρη που ήρθαν να συνδεθούν μαζί μου και στο LinkedIn. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και, τέτοια δηλαδή, να ακούω, τέτοια να ακούω. Έτσι, να τα λέμε, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι ωραίο γιατί βλέπεις άνθρωποι πραγματικά αγωνιούν και βρίσκονται, δηλαδή έχουν τις ίδιες απορίες και ανάγκες μέσα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μόνο αποκλειστικά για την αγορά εργασίας. Βέβαια. Αλλά και για τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα και θέλουν να φύγουν έξω. Είναι μια κοσμοπόλητα εκπομπή το γιατί όχι. Πραγματικά, πραγματικά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το email που ήρθε το μεγάλο. Ξεκινάμε από μια πολύ ωραία ερώτηση και πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες που έχουμε διαχειριστεί. Ρωτούσε λοιπόν ένας κύριος για τους ανθρώπους 50+, δηλαδή άνω των 50, και η C-level, δηλαδή C-level εννοούμε chief level, δηλαδή οι τμήματάρχες, να το πω, οι υπεύθυνοι του κάθε τμήματος. Πώς αυτοί βρίσκουν δουλειά, εάν οι εταιρείες ποστάρουν τέτοιες αγγελίες, δηλαδή δημοσιεύουν αγγελίες που να έχουν τόσο executive υψηλών στελεχών θέσεις, ή αν τελικά αυτό γίνεται μέσα από το network, δηλαδή από τις γνωριμίες που έχουμε τριγύρω μας. Ναι, ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση, πολύ διαφορετική και εδώ φαίνεται και το φάσμα του κοινού που ακολουθεί το γιατί όχι. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση, συν κάτι ακόμα. Δηλαδή, οι εταιρείες όντως πάντα δεν θα δημοσιεύουν τις θέσεις. Όχι πάντα όλες, επειδή πραγματικά είναι executive, οπότε δεν δημοσιεύονται πάντα όλες, γιατί υπάρχουν ακόμα και αυτό που λέμε conflict of interest μέσα στην εταιρεία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξέρει η εταιρεία ότι τώρα προσλαμβάνουμε τον καινούριο παράδειγμα τιματάρχη μας. Οπότε, για πολλούς και διάφορους λόγους, κάποιες φορές οι αγγελίες όντως δεν βγαίνουν έξω. Οπότε, αυτό δουλεύει λίγο με τις γνωριμίες που έχουμε. Περίμενε. Γιατί να μην ψάχνουμε τώρα εμείς chief marketing officer, γιατί να μην το βάλουμε? Γιατί το προηγούμενο θα τον απολύσουμε και δεν το ξέρει ακόμα. Α, σωστό και αυτό. Ένα παράδειγμα. Ναι. Οπότε εσύ πρέπει να αρχίσεις να ψάχνεις για τον επόμενο, αλλά δεν μπορείς να, ωστόσο, να το δημοσιεύσεις. Ωραία. Και εγώ είμαι εταιρεία και πού τον ψάχνω αυτόν τον επόμενο?
Ακριβώς, εδώ έρχεται το μεγάλο γιατί. Συνήθως θα το δώσουμε σε recruitment agencies, όπου εκείνοι θα δημοσιεύσουν τη θέση, αλλά δεν θα δημοσιεύσουν το όνομα της εταιρείας. Ναι. Και φυσικά που μετά βλέπουμε μέσα πολλές αγγελίες, συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι. Αναζητά μεγάλη εταιρεία στο χώρο του τροφίμου, μπλα μπλα μπλα. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί λόγοι. Εγώ απλά τώρα έφερα ένα παράδειγμα το Ναι, οποίο ναι, κάνει και ναι. μπα. Και φυσικά μετά αυτό που λέμε references, δηλαδή εγώ, ανθρώπους που γνωρίζω από το δίκτυό μου, Ναι. να πάω δουλέψει, συνεργαστεί είτε μέσα στην ίδια εταιρεία είτε εξωτερική από άλλη εταιρεία και να τους προτείνω για τη θέση. Και συνήθως οι μεγάλες εταιρείες έχουν και μεγάλο bonus για το reference, δηλαδή ότι εγώ προτείνω να πάρουμε τη Δέσποινα, αν τελικά την πάρουμε τη Δέσποινα στην εταιρεία. Υπάρχει και μεγάλος bonus συνήθως. Φυσικά υπό όρους και τα λοιπά. Παράδειγμα, ο recruiter δεν παίρνει ποτέ bonus γιατί υποτίθεται αυτή είναι η δουλειά σου. Άρα όσους και να συστήσεις, αυτό είναι εσύ εξαιρείσαι. Αλλά το network γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια λύση που όχι μόνο εμείς θα ψάξουμε να σας βρούμε, και εδώ είναι η λέξη κλειδί, αλλά και εσείς θα ψάξετε να βρείτε μέσα από το δίκτυό σας τις δουλειές. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ δημιουργικό. Άνθρωποι των 50 plus, όπως και να το κάνουμε, έχουν μια σοφία και μια εμπειρία. Βέβαια. Που αυτός, έτσι, μπράβο. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι μπορούν να το διαχειριστούν μέσα από πολλούς τρόπους. Το δίκτυο, το ίντερνετ σήμερα μας βοηθάει πάρα πολύ. Παράδειγμα, να κάνεις εθελοντισμό. Να κάνεις mentoring, να δημιουργήσεις το δικό σου blog, στο οποίο απλά γράφεις ένα μικρό άρθρο και παραθέτεις τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου και τις απόψεις σου πάνω σε ένα θέμα. Ναι. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο, ένα community γύρω από το όνομα του ανθρώπου, την εμπειρία του, το κύκλο του, τη συγκεκριμένη εξειδίκευση που έχει και ο ανθρώπους που τον ακολουθούν και τον παρακολουθούν μπορούν φυσικά να, όχι απλά να διευρύνει τον κύκλο, αλλά και να έρθει σε επαφή με κόσμο που δεν μπορούσε μέσω της συγκεκριμένης του θέσης και δουλειάς, για να μπορεί να είναι και σε επαφή για πιθανόν ευκαιρίες. Ναι. Εργασία. Δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε και λίγο όσο γίνεται πιο δημιουργικοί, με δημιουργικές λύσεις τριγύρω από αυτό που μπορούν να ενισχύσουν τη δικτύωσή μας και την επαφή μας με περισσότερο κόσμο πάνω στο αντικείμενο για να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή και να παίρνουμε και ευκαιρίες. Ναι. Και πολλά από αυτά νομίζω μπορεί και να προκύπτουν δηλαδή σε ένα δείπνο, σε ένα, τι να πω, εκεί που φροντίζεις τα αδέσποτα, γνώρισες κάποιον και πολλές φορές μπορεί να κουμπώσει αυτή η γνωριμία, αυτή η επαφή 3 χρόνια μετά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι μέρος της δικτύωσης, αλλά φυσικά κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτές τις θέσεις, με προσοχή βέβαια, δεν το συνιστώ απαραίτητα έτσι ακριβώς, αλλά είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν τα contact details, οι πληροφορίες, πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, στο LinkedIn. Αν πατήσουμε πάνω στο contact info στο LinkedIn, ναι, στο προφίλ, βγαίνει. Εκεί πέρα συνήθως βγαίνει ένα email, ένα blog, το link από το website μας, ό,τι θέλουμε να παρέχουμε σε πληροφορία για να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί μαζί μας. Πολύ ωραίο, γιατί όταν, για παράδειγμα, εγώ θα ψάχνω να βρω αυτόν τον άνθρωπο την οποία θέση δεν μπορώ να δημοσιεύσω, αλλά θα ψάχνω να σας βρω, εάν εσύ μου το κάνεις τόσο εύκολο και μου δίνεις τις πληροφορίες πώς να έρθω σε επαφή μαζί σου, πολύ απλά θα μπορώ να σου στείλω αυτό το email τελικά και να σε ενημερώσω για τη θέση. Ανατσεκάρουμε δηλαδή αν έχουμε στο info το contact details, να έχουμε το email μας. Ωραία. Το email, οτιδήποτε πληροφορία θέλει κάποιος να δώσει. Επίσης, πολύ ωραία ιδέα είναι, για παράδειγμα, τα συνέδρια. Ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, που αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός και υπάρχουν πάρα πολλά συνέδρια στα οποία βγαίνει ένας engineer και λέει για τη θέση, για το συγκεκριμένο αντικείμενο, τη τεχνολογία, κάνει το community, μπορείς να βγαίνεις να κάνεις conferences και πραγματικά το όνομά σου να γίνει ευρέως γνωστό στο αντικείμενό σου. Ωραία, μας κάλυψες. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, επειδή αναφέραμε έτσι και το LinkedIn και μου αρέσει πάρα πολύ, το LinkedIn είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Μας ρώτησαν, οι recruiters τελικά βλέπουν το LinkedIn μας? Λοιπόν, όχι απλά το βλέπουν. Είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά, ότι θα σας τσεκάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα το βλέπετε και ενδελεχώς. Ναι, πραγματικά. Και είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται πλέον να βάζουμε φωτογραφίες στο βιογραφικό, κατά κύριο λόγο. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις
Χρειάζεται, αλλά κατά κύριο λόγο θα μπει ο άλλος στο LinkedIn σου και θα δει ποιος είσαι, πώς απεικονίζεσαι. Οπότε δεν χρειάζεται να παίρνει χώρο η φωτογραφία στο βιογραφικό. Περίμενε. Εσύ τι θα δεις πρώτα στο LinkedIn κάποιου? Τι βλέπεις? Επιβεβαιώνω τις σπουδές που αναφέρει κάποιος ότι έχει κάνει, δηλαδή πάνω δεξιά πάντα την τωρινή θέση εργασίας και τις σπουδές, τον τίτλο που λέει ότι έχει στα αριστερά κάτω από το όνομα, κάποια ενδιαφέροντα και μετά προχωράω να δω λίγο και την προηγούμενη εμπειρία και ενδιαφέροντα. Skills, ενδιαφέροντα, να δούμε λίγο, κάνει match με αυτά που ψάχνουμε. Ωραία. Πες κάτι που έχεις δει και τον απέρριψες, την απέρριψες κατευθείαν. Που έχεις δει κάτι περίεργο στο LinkedIn πάντα, λέω. Ναι, να μην είναι up to date. Όταν δεν είναι up to date, υπάρχει πρόβλημα. Για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ενημερώσει το προφίλ του και το βιογραφικό επίσης. Αλλά όταν η τελευταία σου δουλειά ήταν το 2019 και έχουμε 22, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν 3 χρόνια gap, το οποίο δεν αιτιολογείται. Τι να έγραφε όμως, βρε παιδί μου, περίμενε και εσύ τώρα. Άμα είναι στο πλαίσιο που είναι in between, στο μεταξύ, και έχει συμβεί κάτι, δεν ξέρω τι. Είτε είναι sabbatical, να πάρουμε κάτι κακό, να πάρουμε sabbatical. Να το έγραφε. Ναι. Πάντα και οπωσδήποτε. Άντε τώρα. Πώς να το έγραφε, ρε παιδί. Maternity leave. Παίρνει κάποιος, παίρνει μια γυναίκα maternity leave. Paternity leave. Α, maternity leave. Ναι. Από τη στιγμή που ενδιαφέρεσαι να βρεις την επόμενή σου δουλειά, ναι, το πρώτο σου αρχείο είναι το βιογραφικό και το LinkedIn. Οπότε αυτά τα ενημερώνεις. Δεν μπορεί να στέλνεις βιογραφικό το οποίο δεν έχει ενημερωθεί. Ναι. Α, το γράφω, sabbatical, maternity, ξέρω εγώ. Ό,τι είναι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, ειδικά μέσα στον COVID, πάρα πολλοί κόσμος και ειδικά έτσι άνθρωποι και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Το είπαμε την προηγούμενη φορά αυτό που είπες. Αυτό δεν θα πεις. Δεν είναι χρόνο. Ναι, δεν είναι κακό. Γράψτε το, πείτε το. Φυσικά και δεν είναι κακό. Γκώσαμε, παιδιά, κατεβάζουμε τα ρολά και δεν μπορούμε άλλο. Θέλουμε να βλέπουμε Crown όλη μέρα. Τελείωσε. Το πιο σημαντικό που θα έλεγα όσον αφορά το LinkedIn, ναι, είναι τα δύο πιο σημαντικά βασικά. Το ένα είναι, βάζουμε cover photo στο LinkedIn μας, που το αφήνουν συνήθως περισσότερο ένα γκρι, το στάνταρ του LinkedIn, γιατί δείχνει engagement. Δείχνει δηλαδή ότι είμαστε δεσμευμένοι, είτε στην εταιρεία την οποία βρισκόμαστε, είτε με κάποιο απόφθεγμα το οποίο μας προσωπεύει και σχετίζεται με τα εργασιακές μας αξίες, με τα values μας. Οπότε πάντα βάζουμε μία εικόνα στο background, στο προφίλ μας. Αβάζουμε στο cover, ε. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Δείχνει engagement. Ωραία, ωραία, ωραία. Το δεύτερο, ακόμα πιο σημαντικό, είναι να κάνουμε ενημέρωση τα skills μας. Δηλαδή, πρέπει να πάμε και να γράφουμε τα skills, νομίζω μπορούμε να βάλουμε μέχρι 30-50, κάπου τόσο, υπάρχει όριος τόσο. Αλλά να πούμε όλα αυτά τα οποία είναι catchy, που λέμε, δηλαδή τα trendy, αυτά που ψάχνουνε, τα έχουμε, δεν λέω να βάλουμε κάτι που δεν έχουμε, αλλά να σκεφτούμε όλα τα tools που χρησιμοποιούμε καθημερινά, η εμπειρία που έχουμε και να την γράψουμε, να την αποτυπώσουμε. Δηλαδή, το να πάει κάποιος και να μου βάλει, για παράδειγμα, ECDL και ILTS και Microsoft Excel PowerPoint και όλα τα σχετικά, ήταν κάποτε στη μόδα, έχουν περάσει προπολού, ναι, και έχουν, ναι, μπει τόσο πολλά τεχνολογικά εργαλεία αυτή τη στιγμή, που όλοι χειριζόμαστε, που χωρίς καν να σκεφτούμε ότι τα χειριζόμαστε, τα έχουμε στο καθημερινότητά μας, παιδιά, κάντε update το LinkedIn σας και βάλτε τα. Και ο κύριος λόγος που επιμένω τόσο είναι για τον εξής. Όταν εγώ, σαν recruiter, ψάχνω το LinkedIn σας, με συνδέει ο αλγόριθμος με τα skills σας. Αχα. Δηλαδή, εάν εγώ, για παράδειγμα, ψάχνω ότι κάποιος κάνει χρήση ενός συγκεκριμένου εργαλείου, ας πω εγώ τώρα που χρησιμοποιώ στις προσλήψεις, το Greenhouse. Ναι. Και εσείς το χρησιμοποιείς, αλλά δεν το έχεις βάλει στα εργαλεία σου, λυπάμαι πολύ, αλλά στην αναζήτησή μου ο αλγόριθμος δεν θα σε συνδέσει με την αναζήτησή μου και δεν θα βγεις στα προφίλ που ψάχνω. Είναι πολύ κρίμα, άνθρωποι πάρα πολύ με πολλές τεχνολογικές γνώσεις, ειδικά στο κομμάτι των πληροφορικά, θα έλεγα, να μην βάζουν την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους πάνω στα skills, με αποτέλεσμα να μην συνδέονται στο search που κάνει ο recruiter. Και δεν μπορείς να βγεις, δηλαδή από το να κάθεσαι και να κάνεις συνέχεια, να στέλνεις ζωγραφικά και να σε βρει ο recruiter. Δηλαδή να έρθει εκείνος εσένα. Ωραίο info αυτό. Επόμενη. Πολύ ωραία ερώτηση που μου την έχουν κάνει πάρα πολύ. Δηλαδή πλέον με ρωτάνε φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Πώς να βρεις δουλειά remote, εξ αποστάσεως.
Είναι η καινούργια μόδα. Περίμενε, περίμενε. Τώρα και τους... Πώς να βρεις δουλειά εφόσον εργάζεσαι remote? Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι να βρω remote για το Παρίσι ή να βρω δουλειά που να γίνεται remote? Δουλειά που να γίνεται Ωραία. Remote. Εντάξει. Δηλαδή, εσύ βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να δουλεύω για την Ινδία. Κατάλαβα. Ακριβώς. Ή παγκοσμίως. Ναι, okay. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Θα ξεκινήσω από πρακτική απάντηση πάνω σε αυτό. Τι κάνουμε όταν θέλουμε μία δουλειά remote? Πρώτον, βρίσκουμε τα σωστά job boards, δηλαδή τα μέρη στα οποία μπορούμε να βρούμε τις remote δουλειές. Αγαπημένα μου εργαλεία δικά μου είναι το LinkedIn, το JobGather, το Dynamite Jobs, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι επειδή είναι πιο αμερικάνικη ακόμα φιλοσοφία. Μόδα. Ναι. Α, μόδα. Φιλοσοφία, ναι, ναι. Έχουν περισσότερες θέσεις για Αμερική, ωστόσο έχουν πολλές και για Ευρώπη. Απλά σιγουρευτείτε ότι βάζετε στην τοποθεσία Ευρώπη. Περίμενε, περίμενε. Και στο, πάω στο search και γράφω τι. Τον τίτλο, ναι, της θέσης εργασίας και δίπλα στο location στην τοποθεσία Ευρώπη. Ναι, αλλά ότι θέλω remote, πού το βάζω αυτό? Αυτά τα job boards είναι εξ ολοκλήρου remote. Το LinkedIn δεν είναι εξ ολοκλήρου remote, αλλά αντί για τοποθεσία γράφουμε worldwide ή remote. Α, αυτά τα δύο που είπες, στα site, τα τρία που θα είναι στο, γιατί όχι, στα show notes θα τα βγάλουμε τα ονόματα που ανέφερε η Τζόρτζια. Α, είναι μόνο για θέσεις remote. Α, πολύ ωραία. Είναι και αν το ψάξουμε, για παράδειγμα, remote job boards ή only remote jobs, παιδιά, ο Google είναι ο καλύτερος μας φίλος, χρησιμοποιήστε τον, θα τα βρείτε. Δεν εκεί. Καταλαβαίνω τη λέξη που λες και θέλω να την κάνεις spell. Job board. Τι job είναι boards. Αυτό που λες? Είναι όπως το Skywalker. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία για τα παιδιά να το έχουν αυτό. Ένα άλλο πολύ ωραίο trick που δεν το σκεφτόμαστε εύκολα, αλλά είναι πραγματικά επί του πρακτέως να το θυμόμαστε. Ψάχνουμε δουλειά, όχι με το job title, παιδιά, που ψάχνουμε. Παράδειγμα, εγώ, recruiter. Αλλά με τι? Αλλά με skills. Δηλαδή, ζητάνε creativity, παράδειγμα, στη δουλειά μας. Ζητάνε organizational skills. Ζητάνε κάτι πιο συγκεκριμένο πάνω στη δουλειά του καθενός μας. Ακόμα και γλώσσες. Δηλαδή, writing, εγώ μιλάω ελληνικά. Βάζεις Greek. Συνήθως, βέβαια, για να είμαστε έτσι και αντικειμενικοί, θέσεις οι οποίες θα ζητάνε language skills, δηλαδή συγκεκριμένες γλώσσες να μιλάει κάποιος, έχει να κάνει περισσότερο με customer service, με τηλεφωνικό κέντρο, με εξυπηρέτηση πελατών, με πωλήσεις σε συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, έχει να κάνει περισσότερο με αυτό το κομμάτι, ωστόσο υπάρχει σίγουρα μεγάλο κοινό ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν αυτές τις δουλειές, αλλά δεν έχουν σκεφτεί να βάλουν στην αναζήτησή τους τη γλώσσα την οποία μιλάνε σαν λέξη κλειδί προς την αναζήτηση. Οπότε, παιδιά, όλοι όσοι μιλάτε ελληνικά και ψάχνετε μία, παράδειγμα, θέση σαν customer service, μπείτε στα job boards, δηλαδή σε όλες τις λίστες με τις θέσεις εξ αποστάσεως, και γράψτε Greek. Και δείτε τι θέσεις υπάρχουν που να ζητάνε Έλληνες να μιλάνε τη γλώσσα τα ελληνικά στη χώρα, στην Ευρώπη γενικό. Ωραίο τύπο αυτό. Δέσποινα, το έχω παρατηρήσει, δεν το σκέφτεται κανένας μας. Ναι. Βάζω και τον εαυτό μέσα. Ναι, ναι, μέχρι, ναι, να μπω στη δικασία σαν recruiter να ψάχνω καθ' αυτόν τον τρόπο, κανένας από τους ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά δεν έχει σκεφτεί να χρησιμοποιήσει τα language skills που έχει σαν ένα πολύ δυνατό όπλο για να βρει δουλειά. Μπορεί επίσης να βρούμε μια δουλειά η οποία να μην έχουμε φανταστεί καν ή να μην την ξέραμε καν, αλλά να ζητάνε κάποιον να μιλάει ελληνικά και να προκύψει δηλαδή μια ευκαιρία δουλειά από το πουθενά. Εγώ κάπως έτσι βρήκα τη δεύτερη μου δουλειά στη Βαρκελόνη. Α, τέλεια, για πες μας. Είχε βγει μια είδηση στα ειδησιογραφικά ελληνικά sites ότι μια μεγάλη ισπανική εταιρεία επήρε ένα project του Υπουργείου Ελληνικού Τουρισμού σε κοινοπραξία μαζί με μια ελληνική εταιρεία, μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες, και ήταν στη Βαρκελόνη και την έψαξα την εταιρεία αυτή. Μου γυάλισε και το project. Πέρα ότι ήμουν απίθανα τυχερή, ήταν 9 λεπτά από το σπίτι μου με τα πόδια στη Βαρκελόνη. Τι λες? Ναι, τους πήρα τηλέφωνο, αυτό που είπα την προηγούμενη εκπομπή, ότι εγώ τις δουλειές που έχω βρει στη ζωή μου έχουν δημιουργηθεί θέσεις για μένα. Τρομερό! Είμαι και λίγο outsider εγώ, στον πυρήνα μου είμαι outsider, παιδί μου.
Οπότε αυτό το λέω τώρα όμως, όταν το ζούσα τότε δεν νιώθα καθόλου ok με αυτό. Και είχα πάρει τηλέφωνο, του λέω διάβασα αυτό και εγώ έχω σπουδάσει επικοινωνία και business και μιλάω ελληνικά και θεωρώ ότι ίσως χρειάζεστε κάποιον που μιλάει ελληνικά για το project. Και όντως χρειάζονταν κάποιον, λέει, και αυτοί δεν το σκέφτηκαν ότι σαν ενδεχόμενο. Και έτσι έγινε. Τρομερό και τρομερά λιμποφόρο. Παιδιά, αυτές οι πιθανότητες δεν είναι μακριά από εμάς. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέει δώσ' τους αυτό που ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι χρειάζονται. Τρομερό. Που αυτό το λέει κάποιος που δεν είπαμε ποιος, αλλά το λέει και ο Henry Ford. Έχουμε τη σχολή Henry Ford. Δηλαδή όλο το γιατί όχι έγινε... Και σκεφτόμουν από την πολύ αρχή το Henry Ford, ο οποίος είχε πει ότι αν τους είχα ρωτήσει τι θέλουν, θα μου είχαν πει ένα πιο γρήγορο άλογο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατασκεύασε το αυτοκίνητο, είναι ο θεμελιωτής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι. Κάπως έτσι είναι, νομίζω, προχώρα η ανθρωπότητα. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία μηνύματα. Μπράβο, μου αρέσει, ναι, πάρα πω, πολύ. Αυτό, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που είπες, ότι αυτό όλο δεν είναι μακριά από εμάς. Ναι. Και σας το λέει αυτό μια εσωστρεφή. Δηλαδή, εγώ το να πάρω να πω. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο το PR. Όχι, δεν μου είναι. Δεν μπορώ. Ναι, το έχεις ξαναπεί, θυμάμαι. Νομίζω τελικά αυτό που λένε για τους εσωστρεφείς ισχύει. Όταν όμως βρεις το νόημα, το λόγο για τον οποίο εσύ θα βγεις από το καβούκι σου για μία φορά, θα το κάνεις, ρε παιδί μου. Θα πάρεις και θα θεωρώ ότι έχει νόημα αυτό για εσάς και για μένα. Και έγινε. Και έχει κάνει αξία μετά. Να νιώθεις, οι ικανοποίησεις που νιώθεις μέσα σου είναι πολύ περισσότερες φορές. Όταν πήραν και μου κάνανε το offer, την οικονομική προσφορά, ότι σε θέλουμε, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Ήταν ένα μείγμα υπερέντασης και συγκίνησης, ότι ξέρεις, αυτό τώρα ήταν λίγο manifestation, έτσι. Είναι το αυτό που το οραματίστηκες και το προσπάθησες και έγινε. Τέλειο. Και τι ωραία συνέχεια. Δηλαδή το θυμάσαι ακόμα. Θυμάμαι ότι δεν κοιμή. Θυμάμαι να κοιτάω το κινητό και να μην μπορεί να ξημερώσω. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα. Τέλειο. Ο καλύτερος λόγος. Τέλειο. Ναι. Και πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα για τις δουλειές εξ αποστάσεως, θα ήθελα εγώ να παραθέσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από την εμπειρία μου τρέχοντας θέσεις εξ αποστάσεως για όλη την Ευρώπη. Πώς κάνουμε διαπραγμάτευση το μισθό σε θέση εξ αποστάσεως. Επειδή το συζητήσαμε και στην προηγούμενη φορά αυτό, αλλά ήταν για τις, θα έλεγα, σίγουρες θέσεις που παίρνουμε από κοντά, δηλαδή να δουλεύουμε στο γραφείο. Τώρα το κομμάτι της διαπραγμάτευσης του μισθού εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Σε ρωτώ να κάνουμε εκπομπή διαπραγμάτευση μισθού, γιατί έχουμε κάνει διαπραγμάτευση μισθού από έναν διαπραγματευτή. Να κάνουμε εκπομπή διαπραγμάτευση μισθού από την πλευρά του recruiter. Πολύ ωραία ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε δεν θα πεις τώρα γι' αυτό. Θα πούμε, θα κάνουμε η άλλη εκπομπή, σε δεσμεύω, θα είναι αυτό. Τέλεια, το κρατάω. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό. Ωραία. Γι' αυτό λέω, πρέπει να γίνει εκπομπή. Γιατί ακούσαμε την πλευρά του διαπραγματευτή. Θέλουμε να ακούσουμε και την πλευρά τη δική σας. Και τη δική μας την οπτική γωνία, αλλά επίσης και σε διαφορετικές χώρες. Τα πράγματα είναι διαφορετικά μέσα στο πρόγραμμα. Έκλεισε. Τέλεια, οπότε το κρατάω αυτό. Βάζω τα αστεράκι μου εγώ εδώ. Θα πήγαινα μετά σε μια άλλη ερώτηση που μας ήρθε. Περίμενε, λοιπόν. Επειδή όμως πήγες να πεις κάτι και σε έκοψα και ξέρω τι λένε οι ακροατές από μέσα τους, δώσε ένα τυράκι λίγο, δώσε λίγο κάτι. Ναι, τώρα ντροπή. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ένα πολύ σημαντικό tip που θα έλεγα. Παιδιά, ανεξάρτητα από το πόσο πληρώνεστε για τη θέση σας ή για μια αντίστοιχη θέση στην Ελλάδα, κάντε ένα πολύ δυνατό search πόσο πληρώνεται αυτή η θέση. Αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή, παράδειγμα, εάν εγώ ζω στην Αθήνα και κάνω customer service στην Αθήνα, θα ψάξω να βρω για πρωτεύουσες Βόρεια Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη και Νότια Ευρώπη. Πρωτεύουσες. Εάν εγώ μένω, παράδειγμα, Τρίκαλα, επειδή είμαι και τα Τρίκαλα, και δουλεύω για customer service από τα Τρίκαλα, θα ψάξω μετά αντίστοιχα να βρω πόσο πληρώνουν σε αντίστοιχες επαρχιακές πόλεις της Βόρειας Ευρώπης, Κεντρικής Ευρώπης και Νότιας Ευρώπης, και εκεί θα καταλάβω πού αντιστοιχεί. Για να δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα και να επί του πρακτικού, τι σημαίνει αυτό σε λεφτά, πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, μία θέση που τρέχω είναι Sales Development Representative, δηλαδή
το πρώτο άτομο στις πωλήσεις που είναι αυτός που παίρνει το τηλέφωνο και λέει «Γεια σας, είμαστε η ΤΑΔΕ, πουλάμε αυτό, ενδιαφέρεστε». Δηλαδή, ο πρώτος στην λίστα με τον ανθρώπο των πολιτών που ξεκινάνε δηλαδή τη διαδικασία της πώλησης. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι junior profiles. Ξεκινάνε στην Αγγλία με περίπου 35.000 ευρώ, pounds, λίρες δηλαδή. Στη Γαλλία με 30 περίπου χιλιάδες. Στην Ισπανία με 25-30 χιλιάδες. Στη Γερμανία 50 με 50 χιλιάδες. Χρόνο. Και στην Ελλάδα θα έλεγα γενικά κοντά στις 10.000. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβανόμαστε την τεράστια διαφορά και η Ιταλία ακόμα. Η Ιταλία και η Ισπανία είναι κοντά σε εμάς, αλλά πληρώνουν αρκετά περισσότερο συγκριτικά με εμάς. Πολύ χαμηλότερα, ας πούμε, από τη Γερμανία, για παράδειγμα. Οπότε, παιδιά, σιγουρευτείτε πόσο πληρώνεται αυτή η θέση σε αντίστοιχες πόλεις από αυτή που ζούμε στην Ευρώπη. Και μετά βγάλετε το πόρισμα. Διαφορετικά, μπορεί κάποιος από την Ελλάδα, τα Τρίκαλα, ας πούμε, να βάλω τον εαυτό μου στο παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε, θα μπορούσε να ζητούσε, ας πούμε, 10.000 ευρώ ετησίως για μισθό, όταν ένας συνάδελφός μου από Αγγλία θα έπαιρνε 40, από Γερμανία 50 και από Ιταλία και Ισπανία 25 με 30. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά έχουμε ρίξει τον εαυτό μας για ίδια δουλειά, για ίδιους στόχους που θα είχαμε με τους συναδέλφους μας. Ναι, αλλά χώρες. Περίμενε τώρα, για να καταλάβω. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη και θέλω μία δουλειά remote, η οποία η εταιρεία αυτή είναι στο Λονδίνο, είναι στο Βερολίνο. Εγώ θα πληρωθώ με τα δεδομένα της Ελλάδας. Mm-hmm. Με ποια δεδομένα θα πληρωθώ? Ποιος το καθορίζει αυτό? Κατά κύριο λόγο η αγορά εργασίας και η τοποθέτηση στην οποία βρίσκεσαι. Θα πληρωθείς ανάλογα με την αγορά στην οποία βρίσκεσαι. Αν η εταιρεία είναι στο Βερολίνο, εγώ θα πληρωθώ με βάση την Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί για την ίδια θέση να είμαι εγώ στη Θεσσαλονίκη και να είναι και ένας Γερμανός στη Φραγκφούρτη και κάνει τη δουλειά remotely. Για την ίδια θέση, με τις ίδιες αρμοδιότητες, θα πληρωθούμε διαφορετικά, σωστά? Ακριβώς. Α, δεν το ήξερα αυτό. Πάει με βάση την τοποθεσία του καθενός, αλλά ναι. Ακριβώς εδώ είναι που αρχίζουν όλα αυτά λόγω της νέας τάσης της δουλειάς εξ αποστάσεως, αυτά όλα να αλλάζουν. Και λίγο οι μισθοί αρχίζουν να ανεβαίνουν στις χώρες που ήταν χαμηλές και λίγο να προσαρμόζονται στα υπόλοιπα πρότυπα για να μπορέσει να είναι λίγο πιο δίκαιη η μισθοδοσία. Βέβαια. Και να πω πάνω σε αυτό ότι γνωρίζω άνθρωπο από την Κρήτη ο οποίος παίρνει 150.000 ευρώ ετησίως μεικτά, ακριβώς επειδή δουλεύει πάνω σε πολύ εξειδικευμένο βέβαια τεχνολογικό προϊόν για μια αμερικάνικη εταιρεία. Λοιπόν, οπότε αυτό το τι μισθό θα παίρνω, παιδιά, μην το καταδικάζετε επειδή βρίσκεστε στην Ελλάδα. Ναι. Και όσους βρίσκονται Ελλάδα. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Ωραία. Πράγμα. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Λέει, πού χρειάζεται να δίνουμε βάση, στο βιογραφικό ή στη συνέντευξη, ώστε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα? Πολύ ωραία ερώτηση και θα έλεγα φυσικά και στα δύο, στο καθένα για διαφορετικούς λόγους. Το βιογραφικό, μην ξεχνάμε ότι μας ανοίγει την πόρτα. Το βιογραφικό είναι αυτό που κάποιος θα το δει μέσω όρος, λένε οι στατιστικές, 6 δευτερόλεπτα και θα αποφασίσει για το αν θα πάμε στη συνέντευξη ή όχι. Οπότε φροντίζουμε όχι απλά να είναι άψογο, να είναι κάτι παραπάνω από άψογο. Δεν υπάρχει χώρος για να λείπει πληροφορία και για μικρολάθη. Ένα από αυτά θα προσέθετα και το γεγονός ότι πρέπει να είναι το βιογραφικό ενημερωμένο, όπως αναφέραμε και πριν. Δεν το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι να θυμόμαστε πάντα να βάζουμε τα contact details μας. Να βάζουμε και ένα σύνδεσμο στο βιογραφικό με το LinkedIn μας. Ή, για παράδειγμα, πολλοί κάνουν αυτό το πολύ όμορφο που βάζουν το τετραγωνάκι του σύμβολου LinkedIn πάνω στο βιογραφικό και με το που το πατάς, σου κάνει σύνδεση με το προφίλ σου. Α, hyperlink, ναι. Το βάζουν hyperlink. Σύνδεσμο από κάτω. Ναι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, χρησιμοποιήστε τα αυτά οπωσδήποτε. Και αν πούμε, για παράδειγμα, σε σύνδεση με την προηγούμενη ερώτηση, ότι εγώ ζω Τρίκαλα, θέλω να βρω μια δουλειά remote. Άρα, παιδιά, πρέπει να βοηθήσω τον άνθρωπο που βλέπει το βιογραφικό μου, πού βρίσκομαι. Εάν εγώ βάζω ένα τηλέφωνο, επειδή έχω το ολλανδικό μου το τηλέφωνο από Ολλανδία, βάζω μόνιμη κατοικία του πατρικού μου στην Τρίκαλα και λέω ότι θέλω δουλειά για Αμερική, έχω μπερδέψει τον άνθρωπο και δεν ξέρει
αυτό το προφίλ τελικά πού πατά και πού βρίσκεται. Όσον αφορά ειδικά τις δουλειές εξ αποστάσεως, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει όλη την πληροφορία εκ των προτέρων. Θυμηθείτε πώς ότι θα το γράψω αυτό, για πες. Γράφουμε, βρίσκομαι based in, δηλαδή βρίσκομαι στην τάδε τοποθεσία. Βάζουμε πάντα το country code, δηλαδή για την Ελλάδα είναι το plus 30, το sin 30. Βάζουμε πάντα το country code της χώρας της οποίας έχουμε το τηλέφωνο. Και λέμε ότι ψάχνουμε δουλειά εξ αποστάσεως για Ευρώπη. Πολλές φορές έχει επικρατήσει και ο όρος EMEA, δηλαδή Europe, Middle East, Africa. Είναι συντομογραφία. Το γράφω πάνω, ας πούμε, κάτω από το όνομά μου. Πού το γράφω αυτό, πάνω ψηλά προφανώς. Α, τέλεια. Να φαίνεται. Να φαίνεται ότι εγώ βρίσκομαι εκεί και ψάχνω δουλειά για αυτές τις τοποθεσίες, εξ αποστάσεως. Και δηλαδή το δηλώνουμε κιόλας, είναι εξ αποστάσεως. Παλιότερα είχαμε και γράφανε οι άνθρωποι οι οποίοι από Ελλάδα, ας πούμε, στέλναν βιογραφικό στην Ολλανδία, στην Αγγλία. Γράφανε link to relocate, δηλαδή πρόθυμος να μετακομίσω. Αυτές είναι τόσο σημαντικές λεπτομέρειες. Βάλτε η βίζα. Κάποιοι, ας πούμε, για να πας τώρα Αγγλία, θες βίζα. Ξέρω περιστατικό ανθρώπου όπου τους προσλάβανε από Ελλάδα στην Αγγλία. Οικογένεια τώρα. Μετακόμισαν. Μείναν σε συγγενείς. Φτάνουν εκεί και το HR είχε ξεχάσει να τους ρωτήσει εάν έχετε βίζα ή όχι. Μέγα λάθος, το HR ανεπανεπιστό αυτό που έγινε. Οι άνθρωποι όμως ωστόσο δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δουλειά τους και ξαναγύρισαν πίσω Ελλάδα. Ναι, ναι, μέγα λάθος. Μέγα λάθος και δυστυχώς την πλήρωσαν οι άνθρωποι, η οικογένεια αυτή. Οπότε φροντίζουμε να βάζουμε τις λεπτομέρειες πάνω-πάνω στο βιογραφικό μας, γιατί αν γίνει κάποιο λάθος και εμείς δεν θέλουμε να τραβήξουμε. Τις λεπτομέρειες τις διεκπαιρεωτικές, δηλαδή μπορεί να ταιριάζει Γάντι, αλλά να έχει δουλειά, όπως θυμάμαι ένα περιστατικό στη Βαρκελόνη με μια φίλη μου, να έχει δουλειά ταξίδια τύπου 30 πτήσεις το μήνα. Και η άλλη είχε γράψει στο βιογραφικό ότι είμαι διατεθειμένη να κάνω μέχρι 4 πτήσεις το μήνα. Και το πράγμα ξέφυγε, ήταν 15 πτήσεις το μήνα και δεν... Πάρα πολύ ωραίο. Και συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την θέση στην οποία βρισκόμαστε. Ο καθένας αντίστοιχα με το επάγγελμά του. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, υπάρχουν ειδικές συνθήκες κάθε φορά. Φυσικά, για να ολοκληρώσω και την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, η συνέντευξη είναι μετά για να ολοκληρώσει τα μηνύματα. Δηλαδή, είναι για να έρθει επεξηγηματικά πάνω στην πρώτη πληροφορία που δώσαμε. Και φυσικά, ναι. να δώσουμε ό,τι άλλο χρειάζεται, όχι μόνο για το προφίλ μας, αλλά και για την εμπειρία μας. Επόμενη, λοιπόν, τι είναι πιο σημαντικό, τα soft skills ή τα hard skills? Soft skills είναι δηλαδή αυτό που λέμε people skills, δηλαδή ότι είμαι οργανωτική, και hard skills είναι η τεχνική γνώση που έχουμε στην ουσία. Λοιπόν, και τα δύο, ξεκάθαρα. Αν θα έλεγα ότι διάβαζα κάπου πρόσφατα το 61% των εργοδοτών πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικά τα soft skills από τα τεχνικά skills. Γιατί σου λέει ότι έναν καλό άνθρωπο μπορώ να τον εκπαιδεύσω και να του δώσω την τεχνική γνώση που χρειάζεται. Το αντίθετο όμως παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο βέβαια, και εκμάθηση ενός τεχνικού skill. Η καλοσύνη είναι υποτιμημένη αρετή. Ναι, δυστυχώς. Αλλά είναι πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε όμως ότι το 60% των εργοδοτών πιστεύουν ότι είναι πιο σημαντικά. Και εντάξει, η μόδα έχει γίνει κιόλας ότι τα emotional intelligence είναι πιο υψηλό και πιο πολύ ζητείται από το IQ και από τις τεχνικές ικανότητες των ανθρώπων από ότι το να είσαι people's person. Εγώ εδώ θα έδινα και ένα recommendation, ένα tip. Πηγαίνετε και δείτε ποια είναι τα πιο σημαντικά hard skills και soft skills που πρέπει να έχετε για τη δουλειά σας. Δηλαδή, το έχω κάνει και για μένα. Μία αναζήτηση, λίγο να καταλάβω, η αγορά εργασίας, ποια θεωρεί πιο σημαντικά soft skills και hard skills για τη δουλειά μου. Ξέρω, πάω σε μία συνέντευξη, με ρωτάνε. Μπορεί, για παράδειγμα, τα δικά μου soft skills τελικά να διαπιστώσουμε ότι δεν ταιριάζει με τη δουλειά που κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά είναι και λίγο αυτογνωσία μέσα από όλο αυτό το ταξίδι.
Να ψάξουμε λίγο να βρούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά. Συμφωνώ. Και φυσικά υπάρχουν και άπειρα τεστ προσωπικότητας τα οποία μπορούμε να τρέξουμε για να βάλουμε κιόλας το πόσο, ποια είναι δηλαδή η δική μας δυνατότητα στο κάθε ένα από αυτά. Παράδειγμα 8 στα 10, 9 στα 10. Και να ανακαλύψουμε ακόμα και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε έτσι. Και αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας, του ταξιδιού. Δηλαδή δεν ξυπνάει μια μέρα ένας άνθρωπος και λέει εγώ είμαι αυτό και μου ταιριάζει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, κάποιος που μας ακούει τώρα και είναι 18-20 χρονών, that's okay, σε εκείνη την ηλικία ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά στην πορεία. Και αυτή είναι και μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί όσο περνά τα χρόνια αλλάζουμε, θέλουμε άλλα πράγματα. Και αυτό πάρα πολύ ωραία με μία άλλη ερώτηση που μας κάνανε. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι και τι θέλει επαγγελματικά, να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μία συνέντευξη. Πολύ ωραία ερώτηση. Είμαι σίγουρη ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Θα έλεγα ότι είναι δύο τα τινά. Το ένα είναι πραγματικά να το πάρουμε πάνω μας και να αφιερώσουμε όντως χρόνο να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και ποιος είμαστε και τι θέλουμε και πού πάμε. Και το δεύτερο είναι καθαρή τύχη. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έκαναν τρομερή καριέρα στη ζωή τους επειδή τους προέκυψε όταν ήταν μικρή μια δουλειά και τελικά τους τέριαξε και συνέχισαν με διαφορετικές σπουδές, με διαφορετικά ενδιαφέροντα να είχαν στο background τους, αλλά ωστόσο να κάνανε πολύ λαμπρές καριέρες. Αυτό όμως παράγοντας τύχη είναι μικρό ποσοστό σε επιτυχία. Όταν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς πραγματικά να έχουμε control over, όπως μου αρέσει να λέω, δηλαδή κάτι το οποίο μπορείς να το ελέγξεις, γιατί να μην το κάνεις, να δεις ποιος είσαι πραγματικά και τι θες. Γιατί η ζωή είναι μικρή και είναι άδικο και κρίμα να μην δώσουμε στον εαυτό μας τη χαρά να βρει τα ταλέντα του και να απολαύσει τη δουλειά που του αρέσει, από το να πάει από δουλειά σε δουλειά και να εξαντλείται ψυχολογικά και ψυχικά. Ξέρεις, είναι θέμα έκθεσης. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εκτέθηκαν συγκυριακά σε μικρή ηλικία σε κάτι το οποίο τους τράβηξε την προσοχή, τους κινητοποίησε και είπανε «Όπα, εδώ είμαστε». Είδαν ότι τους διεγείρει την περιέργεια. Εμείς όμως, που μπορεί να μην ανήκουμε σε αυτό, γιατί είπες ότι είναι το μικρότερο ποσοστό, μπορούμε να εκθέσουμε ήδη τον εαυτό μας σε διάφορες συνθήκες. Είναι κάποιοι που ξέρουν ότι εγώ έτσι και πάω σε εταιρεία. Ας πούμε, εγώ για μένα το ήξερα ότι έτσι, όταν έψαχνα και δούλευα. Ότι έτσι εγώ σε εταιρεία που είναι δομημένη με πρωτόκολλα, μηχανισμούς, διαδικασίες, θα πάω. Είναι άλλοι άνθρωποι που αυτό είναι το καλύτερό τους, να είναι όλα, και έχω γνωρίσει τέτοιους, να είναι όλα δομημένα, αριθμισμένα, ιεραρχίες κλπ. Είναι άλλοι άνθρωποι που θέλουν, ξέρω εγώ, να δουλεύουν μέσα στον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουν, ρε παιδί μου, και πολλά να συναναστρέφονται άλλους ανθρώπους, και είναι ok. Αλλά θέλει να εκτεθείς, θέλει να εκθέσεις τον εαυτό σου σε εμπειρίες και πράγματα. Να εκτεθείς και να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και να βρεις ποια είναι οι δεξιότητες σου, ποια είναι τα ταλέντα σου. Και μπορεί πραγματικά πάνω με, γιατί έτσι ευρύ το φάσμα, δεν ξαφνικά δεν σου ταιριάζει ένα επάγγελμα. Με βάση τα ταλέντα σου ταιριάζουν 5, 10, 15 επαγγέλματα. Ας παίξουμε μεταξύ αυτήν την ομάδα επαγγελμάτων από το να κάνουμε πραγματικά ό,τι προκύπτει και να είμαστε δυσαρεστημένοι. Επίσης, πάνω σε αυτή την ερώτηση, εγώ θα την αντέστρεφα πίσω στη φίλη μας που το ρώτησε και θα έλεγα, ρώτα τον εαυτό σου πρώτα γιατί πάω να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή, αν πάω και περιμένω ο άλλος να μου πει εσύ τι ήρθες να κάνεις εδώ και γιατί, αφού δεν ξέρεις τι θες επαγγελματικά, να ρωτήσω πρώτα τον εαυτό μου και να βρω την απάντηση. Γιατί αν τελικά να χάσω τον χρόνο μου και να πάω σε μια συνέντευξη που δεν μου αρέσει, δεν μου χρειάζεται, δεν έχω αποφασίσει ακόμα ότι θέλω να το κάνω αυτό, καλύτερα να μην πάω. Αυτό που είπες είναι game changer. Άμα ξέρεις την πρόθεση, ποιος είναι ο σκοπός πίσω από την κάθε σου κίνηση. Δηλαδή, γιατί τώρα πάω εγώ σε αυτή τη συνέντευξη. Άμα ξέρεις γιατί το κάνεις, ποια είναι η πρόθεση, ποια είναι η πρόθεσή σου από αυτό. Παιδιά, το να ξέρουμε την πρόθεση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ποια είναι η πρόθεσή σου πίσω από αυτά, πίσω από αυτό. Πάω για να αποκτήσω εμπειρία στη συνέντευξη. Πάω γιατί με ενδιαφέρει αυτή η εταιρεία πάρα πολύ. Πάω γιατί θέλω να δοκιμαστώ
στο πώς μπορώ να συνομιλήσω με έναν άλλον άνθρωπο, πάω για να μάθω ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη θέση αυτή που πάω, ώστε στην 50η συνέντευξη να είμαι προετοιμασμένη. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που είπες τώρα ήταν πραγματικά, εκεί είναι όλη η ουσία. Δηλαδή και η εκπαίδευση που κάνεις τον εαυτό σου μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Πολύ ωραία. Ναι, πρέπει να είμαστε σκόπιμοι. Πρέπει να είμαστε σκόπιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Τα πράγματα δεν προκύπτουν, παιδιά, έτσι. Υπάρχει και ένα θέμα τύχης και ένα θέμα συγκυρίας, δεν το συζητάω, δεν είναι όλα στον έλεγχό μας, μην τρελαθούμε. Αλλά το να είσαι σκόπιμος, ήδη προπορεύεσαι όταν υπάρχει πρόθεση από τους υπόλοιπους. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες, προπορεύεσαι. Παιδιά, να το θυμάστε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βέβαια θα υπάρχουν και ακροατές που θα λένε τώρα, μα καλά, εγώ θέλω δουλειά, έχω να πληρώσω λογαριασμούς. Τι πιο σημαντικό από αυτό σαν πρόθεση? Εννοείται, προφανώς, όλοι πληρώνουμε λογαριασμούς. Αλλά επιλέγουμε μέσα από τις 100.000 δουλειές να κάνω αυτή τη συγκεκριμένη. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν, για παράδειγμα, πολλές παρόμοιες δουλειές, αλλά εγώ επιλέγω να πάω εκεί. Να βρούμε αυτό το πέρα από το οικονομικό, προφανώς, και το γιατί μετά, και τουλάχιστον να μας φέρει λίγο πιο κοντά όσο γίνεται σε πράγματα που μας αρέσει να κάνουμε για να το ευχαριστιόμαστε κιόλας. Αχ, πολύ ωραία το είπες. Τέλεια. Επόμενη ερώτηση. Μας φέρνει η επόμενη ερώτηση σε μια άλλη πολύ ωραία ερώτηση που λέει, πώς μπορώ να καταλάβω αν τα πήγα καλά ή όχι σε μια συνέντευξη? Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες όταν πάμε σε μια συνέντευξη, τους οποίους δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε, τον εαυτό μας. Όσο πιο καλά έχουμε προετοιμαστεί, όσο πιο καλά γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και όπως λέγαμε όλες τώρα, τους σκοπούς μας και τα κίνητρά μας, τόσο πιο κοντά θα φτάσουμε στο να δώσουμε τις άψογες, ολοκληρωμένες απαντήσεις. Ο Άμπραμ Λίνκον λέει, αν είχα λέει μία ώρα για να κόψω ένα δέντρο. Τρελαίνομαι για αυτό το quote, τρελαίνομαι. Πες το, τρελαίνομαι. Τα πρώτα 45 λεπτά θα έξυνα το... Πώς το... Θα κόβησα το μαχαίρι, το αυτό που κόβεις τα ξύλα, πώς λέγεται, το πριόνι. Τσεκούρι αυτά, Θεέ μου. Το τσεκούρι, ναι. Θεέ μου, τα ελληνικά μου, ντροπή μου, έσχος. Δεν πειράζει. Άπρεπε να το είχα πει στα αγγλικά. Αλλά είναι, αυτό μας δείχνει ότι πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της προετοιμασίας. Όταν όμως πέρα από την προετοιμασία φτάσουμε πραγματικά και στο κομμάτι της συνέντευξης αυτής καθεαυτής, να θυμάστε ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει tool. Αυτό λέγεται STAR Method. Το STAR Method το έχω αναλύσει και στο παρελθόν. Το έχουμε πει, είναι... Situation, Task, Action, Result. Δεν θα το αναλύσω περισσότερο τώρα, αλλά είναι ένα tool το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας για να οργανώσει την απάντησή του. Αυτό είναι στην ουσία. Δημιουργώ μία δομημένη και ολοκληρωμένη απάντηση. Γιατί αυτό μας φέρνει πιο κοντά σε μία ολοκληρωμένη απάντηση που σημαίνει ότι καλύψαμε όλες τις πτυχές του. Άρα, αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση είναι σωστό, αλλά υπάρχει η δομημένη και η μη δομημένη απάντηση. Η ολοκληρωμένη και η μη ολοκληρωμένη. Άρα, αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε κάνει μια καλή συνέντευξη. Και επίσης, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω, παιδιά, τελειώνουμε μια συνέντευξη. Πάμε και βάζουμε βαθμό στον εαυτό μας. Δηλαδή, λέω, πιστεύω αυτή τη φορά τα πήγα πάρα πολύ καλά. Βάζω 8 στα 10, 9 στα 10, 10 στα 10. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε βαθμολογία στον εαυτό μας και να κρατάμε σημειώσεις. Δηλαδή, τι ερωτήσεις μου κάνανε και με δυσκόλεψαν? Ποιες ερωτήσεις θεώρησα ότι απάντησα πάρα πολύ καλά? Τι ερωτήσεις έκανα εγώ και τους εντυπωσίασα? Αυτά είναι το βιβλιάριό μας που πάντα εκεί θα οδηγούμαστε όταν θα ξαναπούμε στη διαδικασία των συνεντεύξεων ξανά και ξανά ανά τα χρόνια. Ωραίο τύπο αυτό. Να κρατάμε σημειώσεις και να βαθμολογούμε τον εαυτό μας. Και αυτό είναι, δηλαδή, σου δίνει αποτέλεσμα στο να ξέρεις κάθε φορά πόσο καλά τα πήγες. Φυσικά πάντα στο κομμάτι μόνο του εσένα. Εγώ έχω κάνει κάποιες συνεντεύξεις στη ζωή μου στο παρελθόν καταπληκτικές, που ήμουν ένιωθα τόσο χαρούμενη και ευχαριστημένη. Που όταν τελικά ήρθε το rejection για τους οποιοδήποτε δικούς τους λόγους, δεν με πείραξε καθόλου. Γιατί εγώ ήξερα ότι τα πήγα καταπληκτικά. Σε βοηθά δηλαδή και στη διαχείριση της απόρριψης μετά. Αυτό θα έλεγα τώρα όσον αφορά στην ερώτηση, ότι καμιά φορά μπορεί να τα πάτε καταπληκτικά και οι λόγοι που συντρέχουν, οι πραγματικοί, να μην τους μάθουμε και ποτέ, έτσι.
που φάγαμε την απόρριψη. Μόνο τη στάση μας μπορούμε να ελέγξουμε στα πράγματα, παιδιά. Επίκτητος. Δεν ξαναλέμε πάλι, στοική φιλοσοφία. Μόνο τη στάση μας μπορούμε. Μέχρι εκεί. Δηλαδή ξαφνικά προσλάμβανε εσωτερικά για αυτή τη θέση κάποιον άλλον συνάδελφό του. Πού θα το μάθουμε εμείς? Δεν πρόκειται. Θα πάρουμε απλά το rejection. Το έχουμε πάρει όλοι, παιδιά, το rejection. Μη μασάτε, παρακάτω. Πραγματικά. Keep going. Μία πολύ ωραία ερώτηση μου άρεσε πολύ. Πόσο σε πείθουν οι τυποποιημένες απαντήσεις στις τυποποιημένες ερωτήσεις? Λοιπόν. Καλά τα λέει. Ποιος τα λέει, κορίτσι, αγόρι? Καλά τα λέει. Πού σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Άσε μας, σε παρακαλώ. Δεν πιστεύω να το ρωτάς και σε αυτό. Μη μου πεις. Όχι, είναι πολύ επαναπημένη ερώτηση, ποτέ. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, λάθος. Και εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η ερώτηση. Άκου τώρα ερώτηση. Τέλος πάντων, όταν ένα θέσει κλεισέ ερωτήσεις, πες μου εσύ, τι να απαντήσει ο άλλος? Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτή την ερώτηση που συμφωνώ μαζί σου 100% ότι είναι κακή, θα έλεγα... τώρα σε παρακαλώ. Γενικά οι τυποποιημένες ερωτήσεις είναι καλές με την έννοια το ότι όλοι οι υποψήφοι αξιολογούνται κάτω από τις ίδιες ερωτήσεις. Δηλαδή περνάνε από το ίδιο ελεκτικά κριτήρια. Παιδιά, ναι, δεν είναι απαραίτητα κακές οι τυποποιημένες ερωτήσεις. Εγώ ρωτάω όλους τους ανθρώπους που κάνω συνέντευξη για μία θέση τις ίδιες ερωτήσεις και από την ίδια στιγμή δημιουργώ ένα κλίμα δικαίου. Σας δίνω την ίδια ευκαιρία. Σωστό. Για φανταστείτε όμως να έπαιρνα από 100 ανθρώπους τις ίδιες απαντήσεις. Οπότε εδώ το λάθος είναι η τυποποιημένη απάντηση, όχι η τυποποιημένη ερώτηση. Πες λίγο μια τυποποιημένη ερώτηση. Γιατί θέλεις να δουλέψεις για εμάς, γιατί θέλεις να τέτοια ερώτηση. Ο καθένας μας έχει τους δικούς του σκοπούς, κίνητρα, ενδιαφέροντα και φυσικά συνδυασμό προφίλ με εμπειρία, με γνώση. Ο καθένας είναι μοναδικός. Φανταστείτε εγώ να έπαιρνα 100 απαντήσεις ίδιες. Είναι αδύνατο. Δηλαδή, ο καθένας θα πρέπει να παρουσιάσει τη δική του παρουσίαση μέσα στη θέση και στην εταιρεία αυτή. Κάτι πολύ σημαντικό εδώ είναι να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι θέλει να, δηλαδή στην ουσία τι θέλει να ανακαλύψει ο συνεντευκτής, ο recruiter, πίσω από κάθε ερώτηση. Δηλαδή, τι θέλει τελικά να μάθει. Όταν εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τι ψάχνει μέσα από τις ερωτήσεις που μας κάνει, θα του δίνουμε και πολύ πιο στοχευμένες απαντήσεις. Το κίνητρο του συνεντευκτή. Αυτό. Πάλι στην πρόθεση καταλήγουμε. Στην πρόθεση, ναι. Ναι. Ωραία. Επόμενη. Περιμένω την ερώτηση. Περιμένω να την κάνεις. Περιμένω. Πώς γίνεσαι recruiter? Αυτή περιμένω. Αλλά πες την και το τέλος άστην αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, αντιμετωπίζετε διαφορετικά κάποιον overqualified για τη θέση? Overqualified είναι αυτός ο οποίος έχει παραπάνω δεξιότητες, ικανότητες, γνώση, εμπειρία από ό,τι ζητάει η θέση. Η απάντηση είναι ναι και είναι πολύ απλός και σαφής ο λόγος. Όταν κάποιος είναι overqualified σημαίνει ότι θα θέλει και περισσότερα χρήματα από ό,τι είναι διατεθειμένο στο budget της θέσης. Άρα, ευθύς αμέσως, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λογικά δεν θα δεχτεί τη θέση. Ακόμα και όμως, γιατί πολλές φορές έχω κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους οι οποίοι ήταν overqualified και συμβιβάζονται στο κομμάτι του μισθολογικού. Εκεί μετά τίθονται και άλλα ερωτήματα. Αυτός ο άνθρωπος για πόσο θα κάνει μία θέση που είναι λιγότερη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του και θα παραμείνει χαρούμενος, θα του αρέσει, θα θέλει να το κάνει. Θα τίθονται ζητήματα retention, αυτό που λέμε, δηλαδή πόσο θα μείνει κάποιος στην εταιρεία. Αυτά σκεφτείτε αυτά, δεν να μην τα σκεφτείτε. Έτσι, οπότε το να μας κάνουμε rejection σε μία θέση που στείλαμε βιογραφικό και είμαστε, το γνωρίζουμε ότι είμαστε overqualified, καμιά φορά παιδιά μας κάνει και τη χάρη. Μήπως από μία θέση η οποία πραγματικά δεν θα μας τέριαζε. Επόμενη. Επόμενη. Υπάρχουν αρκετές επιλογές μεταπτυχιακού HR στην Ελλάδα. Τι θα έπρεπε να προσέξει ο υποψήφιος για να επιλέξει το σωστό? Στην Αγγλία, εγώ έχω κάνει το μεταπτυχιακό μου πάνω στο HR και business στην Αγγλία, είναι το πολύ γνωστό που λέμε ranking, δηλαδή η βαθμολόγηση των πανεπιστημίων και των μεταπτυχιακών. Υπάρχουν διαφορετικές δηλαδή λίστες βαθμολόγησης πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού. Οπότε το πρώτο πράγμα που κοιτάς για Αγγλία είναι αυτό. Ξέρω ότι και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας μπαίνουν σε αυτή τη λίστα. Παιδιά, μπείτε και δείτε πώς βαθμολογείται. Ποιες είναι οι κριτικές πάνω στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό? Φυσικά, ποιος είναι ο φορέας? Είναι πανεπιστήμιο? Είναι κολέγιο? Είναι κάποιο σεμινάριο? Δηλαδή, ποιος είναι ο φορέας που διεκπεραιώνει το συγκεκριμένο πτυχίο? Το ίδρυμα, επίσης.
τον κύκλο μαθημάτων. Πρέπει να δούμε ο κύκλος μαθημάτων αυτός μας αρέσει, μας ταιριάζει, έχει 8 μαθήματα, έχει 14, δηλαδή ποιες είναι οι απαιτήσεις. Και φυσικά, ποιες είναι οι επαγγελματικές δυνατότητες, η αποκατάσταση και η σύνδεση του συγκεκριμένου πανεπιστημίου ή ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Μας συνδέει μετά άμεσα σε πρακτικές. Μας συνδέει για την διεκπαιρέωση της διπλωματικής μας με εταιρείες. Ποιο είναι το career office του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Δηλαδή, αυτά τα πολύ πραγματικά τεχνικά πράγματα πρέπει να τσεκάρουμε και να δούμε. Και αν μας ταιριάζει ή όχι. Ναι. Ποιοι είμαστε πάλι θα καταλήξουμε. Άμα ξέρεις ποιος είσαι. Να το πω διαφορετικά. Όσο καλύτερα μαθαίνεις τον εαυτό σου, τόσο τα πράγματα και απλοποιούνται και γίνονται και λίγο πιο εύκολα. Φανταστείτε να μην ξέρεις ποιος είσαι και να ψάχνεις εκεί στα τυφλά και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο στις ίδιες γωνίες. Και να πάμε και στην ερώτηση που είπες για το πώς να γίνει κάποιος recruiter. Είναι πολύ μεγάλη μόδα πλέον το recruiting, τα τελευταία ειδικά χρόνια θα έλεγα τουλάχιστον δεκαετία, και έχει επικρατήσει ειδικά και σαν εξωτερικός συνεργάτης πολλών εταιριών με τα recruitment agencies, όπου έχουν απορροφήσει πάρα πολύ κόσμο μέσω από recruitment agencies, τα οποία οι άνθρωποι αυτοί είχαν transferable skills που λέμε, δηλαδή είχαν τα soft skills δεξιότητες, αλλά όχι την τεχνική γνώση. Επενδύσανε πάνω στους ανθρώπους και πήραν τη γνώση έτσι ώστε να δουλέψουν πάνω στις προσλήψεις. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξεκινήσει κανείς και να πάρει ουσιαστική γνώση και να δει φυσικά και σε ποιες κατευθύνσεις το recruitment θα του άρεσε να εργαστεί. Γιατί είναι πάρα πολλοί κλάδοι, πάρα πολλές εταιρείες και σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό. Εγώ από εδώ που στέκομαι, νομίζω ότι η δική σου δουλειά είναι μία δουλειά που δεν επαναπάβεσαι ποτέ. Πρέπει δηλαδή να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι σε πολύ βάθος. Πρέπει να είσαι μπροστά από την εποχή σου. Δεν είναι μία δουλειά. Πρέπει να σου ταιριάζει στον πυρήνα της προσωπικότητάς σου. Που βέβαια, εγώ το πιστεύω αυτό για όλες τις δουλειές. Οι δουλειές που μπορούν να σε προχωρήσουν και να σε απογειώσουν, πρέπει να ταιριάζουν με το χαρακτήρα σου. Πραγματικά. Δεν είναι μια δουλειά δηλαδή, bachelor αυτό, master's degree αυτό και φύγαμε. Έτσι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραία το τοποθέτησες. Ζητάει διαρκή ενημέρωση. Και θα σου πω και το πολύ απλό. Όσο οποιαδήποτε δουλειά περιέχει μέσα κομμάτι του δικαίου, στην προκειμένη περίπτωση εργασιακό δίκαιο, πρέπει να είσαι συνέχεια ενημερωμένη. Και εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ το κομμάτι του μεταπτυχιακού. Θα μου πεις, από τη στιγμή που μπορείς μέσα από ένα recruitment agency εύκολα να πιάσεις την πρώτη σου δουλειά, γιατί να πας να κάνεις μεταπτυχιακό? Γιατί η γνώση που μπορείς να έχεις σε βάθος από τις μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο HR, που το recruitment είναι μέρος του HR, του ανθρωπίνου δυναμικού, ευθύς αμέσως βγαίνει στην αγορά εργασίας με άλλα εφόδια. Για παράδειγμα, έχω σπουδάσει εργασιακό δίκαιο στην Αγγλία και μπορώ σήμερα να έχω πολύ καλή αντίληψη στο πώς διαχειριζόμαστε συνέντευξη, στο τι μπορούμε να πούμε και τι δεν επιτρέπεται να πούμε, αλλά και στο τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να γράψουμε κατά τη διάρκεια του feedback όταν παίρνουμε τη συνέντευξη. Λοιπόν, ακριβώς. Γιατί είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, είμαστε legally bound, δηλαδή δεσμευμένοι νομικά, σαν επαγγελματίες του HR, recruiters, να γνωρίζουμε τι επιτρέπεται να λέγεται και τι δεν επιτρέπεται. Θα έρθουν οι περιπτώσεις όπου μου αρέσει αυτό το παράδειγμα, μας το είχαν πει στη σχολή, μου αρέσει πάρα πολύ πάντα να το μοιράζουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Ένας άνθρωπος στην Αγγλία λατρεύουν να κάνουν μηνύσεις. Στέλνει δύο βιογραφικά σε μία εταιρεία για την ίδια θέση, παρόμοια βιογραφικά, τα έκανε ψεύτικα. Το ένα που άντρα έβαλε άντρικο όνομα και το άλλο γυναικείο, ο ίδιος άντρας. Λοιπόν, στέλνει τα βιογραφικά αυτά τα δύο στην εταιρεία. Το γυναικείο για κάποιο λόγο το απορρίψανε, το αντρικό πέρασε. Του πάει δικαστικός και κατάφερε να κερδίσει τη δίκη και να πάρει μια τεράστια αποζημίωση με την δικαιολογία ότι υπήρξε sex discrimination, δηλαδή διάκριση κατά του φύλου. Θα τρελαθώ. Κι όμως, τεράστια αποζημίωση. Γιατί απέδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι απορρίψαν το βιογραφικό με βάση τη διάκριση των φύλων. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ ωραία να τα λέμε τώρα, αλλά χρειάζονται πολύ μελέτη
Και μα πήγε τώρα είναι... δικαστικά γιατί τον απέρριψαν. Το οποίο ναι. το πιο λογικό και αναμενόμενο και συχνό στατιστικά είναι να σε απορρίψουν όταν στέλνει ναι, ένα βιογραφικό. Πας για την απόρριψη, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Κι όμως. Δεν πάμε πάντα για την απόρριψη. Γιατί όχι, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στατιστικά μπορεί κάποιος να στείλει 200 βιογραφικά και να πάρει 3 job offers. Αυτό το λέω. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω, πας για την απόρριψη. Έτσι, γιατί στο τέλος ένας θα κάνει τη δουλειά. Ακριβώς. Δηλαδή, πας για να παίρνεις. Ή να μην σε καλούν ποτέ ή να σε απορρίπτουν. Δηλαδή. Δεν θα σου κάνει εντύπωση. Σου κάνει εντύπωση. Η πρόταση σου κάνει εντύπωση. Το άλλο είναι. Θέλω να πω. Σαν βγεις στον πηγεμό για να βρεις δουλειά, παίρνεις δεδομένο ότι προετοιμάσου για απορρίψεις. Πραγματικά, δεν γίνεται αλλιώς. Κάθαρα. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μέρος δηλαδή της διαδικασίας. Η απόρριψη δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Ούτε καν το θεωρήσεις κακό και στεναχώρια. Είναι πας για την απόρριψη, ρε παιδί μου. Είναι μέρος διαδικασίας. Ναι. Άλλη ερώτηση μας. Πες. Δεν γίνεται διαφορετικά, αυτό ήθελα να πω. Όχι, αυτές είναι. Και γιατί πώς μπορεί να δουλέψει κάποιος με σένα, εγώ θυμάμαι που σου στείλει κάποιος. Σου στείλουν βιογραφικά οι άνθρωποι. You never know. Όταν δεν ξέρεις. Ναι, όντως. Πώς να δουλέψει με μένα με την έννοια. Σου στείλει. Μία θυμάμαι που γράψε. Δεν θυμάμαι αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Εκεί που λέει. Με θέλεις την ομάδα σου. Αχ, ναι, έτσι. Πολύ, ναι. πολύ ευχάριστα και χαριτωμένα. Όντως. Καλά, λες, Δέσποινα. Πολύ ευχαρίστω. Ένα τι, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η στιγμή. Έτσι, ειδικά ανθρώπους με θετική ενέργεια και διάθεση και να μην ξέρεις τη δουλειά, θα τιμάδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, όταν, έχεις καλή, όταν είσαι ανοιχτός και καλή πρόθεση και θετική διάθεση, ό,τι και να σου δώσουν, θα το μάθεις. Εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό. Έτσι και είναι, και εγώ το πιστεύω. Έτσι είναι, δεν το συζητάω. Και στο τέλος της ημέρας, μ' αρέσει που πιστεύω τα ίδια παιδιά που πίστευα και πριν που δούλευα εξαρτημένη εργασία και τώρα που έχω τη δική μου εταιρεία, σκέφτομαι τα ίδια. Η ζωή είναι πολύ μικρή, ρε παιδιά. Δηλαδή, πρέπει να περνάμε και καλά στις δουλειές μας. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα, πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Να υπάρχει φόβος, να υπάρχει, δεν ξέρω τι να υπάρχει, που έχω ζήσει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι μόνο το βιοποριστικό κομμάτι. Όλοι προφανώς, προφανώς. Αλλά δεν είμαστε όλοι ευχαριστημένοι στις δουλειές που κάνουμε. Άλλο μεγάλο θέμα, τεράστιο. Εμένα, αυτό είναι άλλο ζήτημα, εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που είπε στην προηγούμενη, στο μέρος Α, ότι μία κυρία στην Αθήνα απάντησε ότι ένιωσα άβολα και σκέφτομαι την ρίση της τεράστιας Μάγια Άντζελο που λέει ότι κάθε φορά που μια γυναίκα υπερασπίζεται τον εαυτό της χωρίς να το ξέρει, υπερασπίζεται και όλες τις άλλες. Εγώ έχω νιώσει άβολα σε συνεντεύξεις για δουλειά περιπτώσεις κατάπτυστες. Όταν λέμε κατάπτυστες, θα κάνω μια εκπομπή να τα πω στο μικρόφωνο. Ντροπή. Δεν θα πω τίποτα. Πονάει η ψυχή μου ότι κάποιος μπορεί να δουλεύει σε αυτές τις εταιρείες. Μία έχει κλείσει κιόλας. Δεν το πιστεύω ότι κάποιος το είπε σε μία εταιρεία και αυτό είχε απίκο. Κάποιος το άκουσε επίσης. Το είπε η κοπέλα και κάποιος το άκουσε. Ότι εγώ νιώσα άβολα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό. Και έτσι θέλω να τελειώσουμε. Ότι ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι. Και βοηθάμε κι εμείς κάθε μέρα λίγο-λίγο. Ακριβώς. Η εικόνα να είναι καλύτερη από αυτό που ήταν χτες. Έτσι. Θα κλείσουμε με Γκάντι. Θα κλείσουμε με Μαχάτμα Γκάντι. Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο. Τέλειο. Τέλειο. Καταπληκτικό. Το ξέρετε ότι θα κάνω ένα βιβλίο με τα αγαπημένα quotes της Δέσποινας. Να ξέρετε. Έρχεται. Να ξέρετε. Λοιπόν, θα είμαι η πρώτη που θα το αγοράσει, αλλά θα έτσι το... να ξέρετε. Για... Λοιπόν, Τζόρτζε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ακόμα μία φορά. Θα στείλεις και τις λέξεις που δεν κατάλαβα πώς τις είπες. Ναι, και ναι. Το επόμενό μας θα είναι διαπραγμάτευση από την πλευρά του recruiter. Για να μην πηγαίνουμε εξυπόλυτη στα αγκάθια. Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα, σε ευχαριστώ για ακόμα μία φορά. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Φιλιά πολλά και σε εσάς που μας ακούσατε. Κρατώ.